Αν είσαι πολύ άσχολος σαραντάρης ή σαραντάρα, δες σε αυτό το μάθημα πώς να έχεις μια πρωινή ρουτίνα που θα βάλει τις βάσεις για μια επιτυχημένη ημέρα. Με έχουν πει cyborg, με έχουν πει ρομπότ, αλλά και τα ρομπότ άνθρωποι είναι. Η πρωινή μου ρουτίνα είναι αρκετά αυτοματοποιημένη και τις περισσότερες φορές την ακολουθώ πιστά, σαν ρομπότ. Αλλά αν είσαι και εσύ άνω το 40, ξέρεις ότι η καθημερινότητα μπορεί να γίνει τρελή. Με δουλειά, οικογένεια, Υποχρεώσει, οι μέρε συχνά φεύγουν χωρί να το καταλαβαίνει. Όμω υπάρχει ένα τρόπο να ανακτήσει πάλι τον έλεγχο ξεκινώντα από το τι κάνει το πρωί. Σε αυτό το μάθημα θα σου δείξω πώ να οργανώσει μια ρουτίνα που δεν χρειάζεται πάνω από 30 λεπτά. Σίγουρα χρειάζεται πάνω από 30 λεπτά. Αλλά μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στην παραγωγικότητα και την ενέργειά σου για όλη την ημέρα. Γιατί το πώ ξεκινά το πρωινό σου καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το πώ θα κυλήσει η μέρα σου. Αν θέλεις λοιπόν να ξεκινάς την ημέρα σου βάζοντας τι βάσει για να έχεις μια καλή ημέρα, τότε συνέχισε να παρακολουθείς και στο τέλο του βίντεο θα σου πω τι από την πρωινή μου ρουτίνα που έκανε τη μεγαλύτερη διαφορά ever. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, δημιουργό του GreekCoach.gr και συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Και αυτό που κάνω να βοηθάω επαγγελματίε, coaches και άτομα που ασχολούνται με τι πωλήσει και το δικτυακό μάρκετινγκ να πετύχουν στη ζωή και στην εργασία του online και offline με απλό τρόπο. Το πρώτο βήμα για μένα είναι να ξεκινήσω την ημέρα μου από το προηγούμενο βράδυ. Και δεν μιλάω για κάτι περίπλοκο, απλώ κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ ή μόλι τελειώσω την εργασία τη ημέρα, τι κάνω. Θα αφιερώσω 10 λεπτά για να προετοιμάσω τα βασικά. Τι θα φορέσω, κάτι που τι περισσότερε φορέ δεν χρειάζεται να το κάνω γιατί δουλεύω από το σπίτι και είμαι με τι φόρμε. Τι θα κάνω και τι θέλω να πετύχω. Για παράδειγμα, ανοίγω το ημερολόγιο μου ή τι υπενθυμίσει του κινητό μου, τα reminders. Και βλέπω τι έχω να κάνω για αύριο. Και ό,τι ραντεβού έχω τα περνάω στο ημερολόγιο. Τι υπόλοιπε εργασίε που έχω να κάνω απλώ τι έχω στα reminders, στι υπενθυμίσει. Από αυτέ τι εργασίε που σημειώνω, παίρνω τι τρει πιο σημαντικέ και τι βάζω στην κορυφή τη λίστα των υπενθυμίσεων μου. Έτσι, όταν ξυπνάω το πρωί, δεν χρειάζεται να... να σκέφτομαι και να αποφασίσω εκείνη την ώρα τι έχω να κάνω, είναι ήδη ξεκάθαρο. Επίση, όταν έχω να βγω έξω, να πάω Θεσσαλονίκη ή να πάω κάπου έξω για να εργαστώ. Ετοιμάζοντα τα ρόχα μου από το προηγούμενο βράδυ. Αν και η αλήθεια είναι ότι έχω απλοποιήσει αρκετά την καρδιαρόπα μου, οπότε δεν είναι πολύ δύσκολο για μένα να το κάνω. Και επίση φροντίζω να ξέρω τι θα φάω το πρωί, όπου και τη διατροφή μου την έχω απλοποιήσει αρκετά. Αυτή λοιπόν είναι η απλή συνήθεια τη προετοιμασία μου επιτρέπει να ξεκινάω την ημέρα μου χωρί στρε και χωρί να χρειάζεται να παίρνω πολλέ αποφάσει το πρωί που θα ξυπνήσω. Αν κάνει αυτό το μικρό βήμα το προηγούμενο βράδυ, το πρωί που θα ξυπνήσει την επόμενη μέρα. Θα έχει την απαιτούμενη ενέργεια για να κάνει τα σημαντικά πράγματα εστιασμένο. Τώρα, το επόμενο βήμα είναι πολύ απλό, αλλά ταυτόχρονα είναι πανίσχυρο. Ξεκίνα την ημέρα σου με μία γρήγορη νίκη. Αυτό μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό, όπω το να στρώσει το κρεβάτι σου ή να τακτοποιήσει λίγο το χώρο σου. Αυτή η μικρή κίνηση στέλνει ένα μήνυμα στον εγκέφαλό σου ότι ξέρει κάτι, έχω τον έλεγχο και είμαι έτοιμο να πετύχω σήμερα. Οι ψυχολόγοι το λένε αυτό small wins, μικρέ νίκε. Και με κάθε μικρή νίκη, φτιάχνεις μια δυναμική για όλη την υπόλοιπη ημέρα. Ακόμα και αν είναι όλα τα υπόλοιπα δεν πάνε τελικά όπω θα τα ήθελε μέσα στην ημέρα σου, τουλάχιστον ξέρει ότι ξεκίνησε με κάτι θετικό. Είναι ένα τρόπο να δημιουργήσει θετική ενέργεια, θετική ροή και ορμή από το πρώτο και όλο λεπτό. Αφού ξεκινήσω την ημέρα μου με αυτή τη μικρή νίκη, περνάω στο επόμενο βήμα που για μένα είναι εξίσου σημαντικό. Είναι η πνευματική διάβια. Προσωπικά αφιερώνω 5 με 10 λεπτά το πρωί για να καθαρίσω το μυαλό μου. Το οποίο αυτό το κάνω συνήθω είτε με το να γράψω στο ημερολόγιο μου, είτε να κάνω μερικά λεπτά διαλογισμό. Συνήθω είναι ο διαλογισμό. Άλλε φορέ, απλώ κάθομαι 5-10 λεπτά με κλειστά τα μάτια είτε σε μια καρέκλα, είτε στο μαξιλάρι διαλογισμού και απλώς βάζω την προσοχή μου στην αναπνοή μου είτε μπορώ να χρησιμοποιήσω μια εφαρμογή καθοδηγούμενου διαλογισμού. Αν αποφασίσω να γράψω το ημερολόγιο μου, δεν είναι κάτι πολύπλοκο, απλώς κάθομαι και γράφω δύο-τρεις σκέψεις. Ποιοι είναι οι στόχοι μου για σήμερα, τι με απασχολεί, πώς μπορώ να μείνω συγκεντρωμένο στις προτεραιότητες μου και διάφορα τέτοια. Όλα αυτά με βοηθάνε να ξεκινήσω καλύτερα την ημέρα μου και να έχω ένα ξεκάθαρο μυαλό ώστε να είμαι έτοιμο να αντιμετωπίσω ό,τι και αν έρθει. Αυτά τα λίγα λεπτά που αφιερώνω το πρωί με βοηθάνε να συντονιστώ καλύτερα με τον εαυτό μου, με τι προτεραιότητέ μου, με του στόχου μου, αντί να επιτρέπω το άγχο ή του περισπασμού να με επηρεάζουν. Πριν συνεχίσουμε το επόμενο βήμα το οποίο έχει να κάνει με το πώ δίνω ενέργεια στο σώμα μου, θέλω να σου μιλήσω για το 7 Day Habits Challenge. Αν θέλει να χτίσει συνήθειε που σε εξυπηρετούν, τότε πρέπει να μπει στο 7 Day Habits Challenge, την 7 πρόκληση δημιουργία συνήθειών, στην οποία θα λαμβάνει ένα email κάθε μέρα από εμένα είναι εντελώ δωρεάν και αυτά τα email θα σε βοηθήσουν στο πώ να επιλέξει την επόμενη συνήθεια που θέλει να χτίσει και ποια είναι τα βήματα που χρειάζεται να κάνει κάθε μέρα για να χτίσει αυτή τη συνήθεια. Μπε στο GreekCoach.gr, κάθετο Habits, βάλ τα στοιχεία σου και θα λαμβάνει από εμένα ένα email για 7 ημέρε για το πώ να ξεκινήσει και να χτίζει νέε συνήθειε. GreekCoach.gr, κάθετο Habits. Αφού έχει ξεκινήσει η μέρα μου με μία μικρή νίκη και με πνευματική διάβγεια, είναι η ώρα να δώσω ενέργεια στο σώμα μου. Το τέταρτο βήμα τη πρωινή μου ρουτίνα είναι να κάνω κάτι για να ξυπνήσει το σώμα μου. Και αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνω έντονη προπόνηση ή να περάσω μία ώρα στο γυμναστήριο. Συνήθω κάνω κάτι πολύ απλό μπορεί να είναι 10 με 15 λεπτά άσκηση με το σωματικό μου βάρο. Όπω ε, κάμψει ή έλξει ή βυθίσει ή μπορώ να χρησιμοποιήσω κάποια βάρη που έχω εδώ στο σπίτι. Μερικά βαράκια, έχω μια μπάρα, κάτι kettlebells και να κάνω και το λεγόμενο HIT, High Intensity Interval Training, δηλαδή διαλυματική προπόνηση υψηλή ένταση. Τώρα, αν νιώθω ότι έχω κοιμηθεί λίγο πιο βαριά ή αν είμαι πιασμένο, μπορώ να κάνω μερικέ διατάσει για τον αυχένα μου ή με τη μέση μου ή να βγω για ένα περπάτημα ή για τρέξιμο για 20-30 λεπτά. Το βασικό για μένα είναι να κάνω κάτι για να ενεργοποιήσω το αίμα στο σώμα μου. Αυτή η μικρή κίνηση είναι αρκετή για να με ξυπνήσει και να με κάνει να νιώσω έτοιμο για το υπόλοιπο τη ημέρα. Ξανά, δεν χρειάζεται να είναι κάτι έντονο, αρκεί να κινήσει λίγο το σώμα σου για να αποκτήσει ενέργεια και διάβγεια. Ένα ακόμα βήμα που έχω ενσωματώσει στην πρωινή μου ρουτίνα και το προτείνω ανεπιφύλακτα είναι να αφιερώνω 10 με 15 λεπτά για διάβασμα. Προσωπικά, το να ξεκινάω την ημέρα μου διαβάζοντα κάποιο βιβλίο αυτοβελτίωση, είτε ένα κομμάτι από κάποιο βιογραφικό βιβλίο, με βοηθάει να έχω θετική διάθεση και να γεμίσω το μυαλό μου με νέε ιδέε. Δεν χρειάζεται καν να διαβάσει ολόκληρο κεφάλαιο. Ακόμα και μερικέ σελίδε είναι αρκετέ για να πάρει μία σκέψη, να πάρει ένα μάθημα ή να πάρει κάτι που σε εμπνέει μέσα στην ημέρα σου. Συχνά, κάποια από τα βιβλία που διαβάζω με βοηθούν να εξελίξω τι ε, δεξιότητέ μου ή να οργανώνω καλύτερα τη σκέψη μου ή ακόμα και να βρω νέε προοπτικέ για τη δουλειά μου. Με αυτόν τον τρόπο, αντί να ξεκινάω την ημέρα μου κουβαλώντα τα ίδια προβλήματα μέσα στο μυαλό μου, ανοίγω το μυαλό μου σε νέε ιδέε και σε νέε προοπτικέ. Ακόμα και λίγα λεπτά διάβασμα μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που θα δει την ημέρα σου. Και αφού έχω κάνει όλα τα προηγούμενα βήματα. Περνάω κατευθείαν στο πιο σημαντικό βήμα, να ξεκινήσω να αφιερώνω χρόνο σε σημαντικέ εργασίε τη ημέρα. Αυτό είναι το βήμα που πραγματικά σε βάζει μπροστά από την ημέρα σου. Για μένα σημαίνει ότι ανοίγω τη λίστα με τι εργασίε μου και ξεκινάω να δουλεύω στα πιο σημαντικά πράγματα χωρί περισπασμού. Έχω δει ότι τι πρώτε ώρε τη ημέρα η ενέργεια και η συγκέντρωσή μου είναι στα καλύτερά του. Γι' αυτό και φροντίζω να τι εκμεταλλευτώ στο έπακρο. Απενεργοποιώ τι ειδοποιήσει μου, δεν τσεκάρω τα email μου δεν κοιτάω στα social media και εφερώνω τουλάχιστον 60 λεπτά για να δουλέψω σε αυτό που είναι η πιο σημαντική προτεραιότητα μου, η πρώτη μου προτεραιότητα. Αν ξεκινήσει με αυτόν τον τρόπο την ημέρα σου, νιώθει ότι έχει κάνει σημαντική πρόοδο. Αυτό σου δίνει το αίσθημα του ελέγχου και τη παραγωγικότητα, ακόμα και αν αργότερα η ημέρα σου γίνει χαοτική. Στην αρχή του βίντεο σου είπα ότι υπάρχει και κάτι που σταμάτησα να κάνω το πρωί, που έκανε τη μεγαλύτερη διαφορά στο πώ ξεκινάει η ημέρα μου. Κάθε πρωί, με το που χτυπούσε το ξυπνητήρι, Είχα τη συνήθεια να κλείνω το ξημητήρι και μετά να ανοίγω τα emails μου, το Messenger, το Instagram και το YouTube. Με αυτή ακριβώ τη σειρά. Και με ευκολία έφευγε ένα τέταρτο στην καλύτερη από την ημέρα μου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να παραλείπω κάτι. Να παραλείπω τη γυμναστική, το διαλογισμό ή το διάβασμα. Επίσης, Ξεκινώντα την ημέρα μου με αυτό, άρχιζα από πολύ νωρί να απασχολούμαι το μυαλό μου με περισπασμού. Κάτι που, όπω έμαθα, κάνει πολύ κακό στην ικανότητά μου να συγκεντρώνομαι. Οπότε, αυτό που έχω σταματήσει να κάνω είναι να πιάνω το κινητό με το που ξυπνάω και να ελέγχω τα μηνύματά μου κτλ. Δύο πράγματα έχω παρατηρήσει από τότε που το έκανα αυτό. Πρώτον, ότι ήταν πιο δύσκολο από ό,τι περίμενα ή από ό,τι πίστευα. Ένιωθα ότι κάτι με τραβούσε κάθε πρωί να τσεκάρω ξανά το κινητό μου. Ήταν πραγματικά σαν να έχω εθισμό, σαν ήμουν εθισμένο σε αυτό. Και δεύτερον. Η συγκέντρωσή μου και η παραγωγικότητά μου ανέβηκαν εκθετικά. Ένα από του λόγου που βλέπει περιεχόμενο με τέτοια συνέπεια του τελευταίου μήνε στο κανάλι μου στο YouTube είναι αυτό ακριβώ. Κάθε πρωί, έχοντα περισσότερη συγκέντρωση και τον έξτρα χρόνο φυσικά, καταφέρνω να ετοιμάσω περιεχόμενο για επόμενο βίντεο. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή που ετοιμάζω αυτό το βίντεο είναι 23 Σεπτεμβρίου και θα ανέβει στι 29 Οκτωβρίου, και ήδη το περιεχόμενο από τώρα. Μέχρι τότε είναι έτοιμο. Είμαι ένα μήνα μπροστά δηλαδή. Καταλαβαίνει λοιπόν τη διαφορά που έχει κάνει αυτή η απλή αλλαγή. Όλα αυτά τα βήματα που έχω στην πρωινή μου ρουτίνα δεν γίνονται σε 15 ή σε 30 λεπτά. Σίγουρα θέλουν περισσότερο χρόνο. Οπότε ενώ παρότι τα πρώτα μου ραντεβού ξεκινάνε στι 10, ξυπνάω από τι 6.30 για να τα κάνω όλα αυτά. Τώρα, είναι απαραίτητα όλα αυτά για την επιτυχία, Όχι. <laughs> Αυτό που είναι απαραίτητο για την επιτυχία. Είναι να κάνει τη δουλειά. Αν μπορεί να κάνει τη δουλειά και χωρί μια συγκεκριμένη πρωινή ρουτίνα, μπράβο σου, μαζί σου. Εμένα όμω βοηθάει πάρα πολύ όλο αυτό. Τέλο, να πω ότι δεν είμαι κολλημένο σε αυτή τη ρουτίνα. Το πρόγραμμα μου είναι αρκετά γεμάτο με πάρα πολλέ δραστηριότητε. Οπότε, ένα άλλο σημαντικό κομμάτι είναι η ευελιξία. Αν μια μέρα έχω διαφορετικό πρόγραμμα, θα προσαρμόσω κάποια πράγματα. Μπορεί να βάλω την άσκηση αργότερα, ή το διάβασμα, ή μπορεί ακόμα και να παραλείψω κάτι. Σε κάθε περίπτωση, έχοντα φτάσει στα 44, αναγνωρίζω ότι όλε αυτέ οι συνήθειε. Και οι πειθαρχίε είναι για να με εξυπηρετούν και όχι για να είμαι σκλάβος τους. Γράψτε μου στα σχόλια πώς πάει η δική σου πρωινή ρουτίνα. Θα χαρώ να ακούσω τις δικές σου εμπειρίες. Αν θέλει να δεις περισσότερα παρόμοια βίντεο για χτίσιμο συνηθιών ή ακόμα και για πρωινή ρουτίνα, τότε δες αυτή τη λίστα. By the way, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου αν δεν έχεις κάνει ακόμα.